Λοιπόν, θα δούμε τι θα μας πει όμως ο ίδιος ο Τάσος, πώς του φάνηκε ότι του λέμε λυπούμαστε, ας χάσει τη θέση σου, ας φύγεις από τα πανεπιστήμια, ας μην εκλεγείς, ας μην μου μιλήσεις που είσαι φίλος, γιατί εγώ πρέπει να είμαι έντιμος. Και τι σημαίνει έντιμος ως προς τους συγγραφείς, Τάσο Αθανασόπουλε? Καλησπέρα σας. Όταν μου ανατέθηκε από τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, το θέμα που θα παρουσιάσω, σκέφτηκα μέβαια να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά. Είδα διάφορα πράγματα, διάβασα και έτσι παραθέτω κάποιες απόψεις που υπάρχουν γενικά στην βιβλιογραφία. Το πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε γιατί είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα. Καλά, τόσο σημαντικό είναι? Είναι σημαντικό. Πιστεύω γιατί. Γιατί έχει σχέση με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει πνευματική ιδιοκτησία. Δεύτερον, είναι θέμα δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Και τρίτον, όλοι μας ξέρουμε, ακούσαμε ήδη προηγουμένως αρκετά πράγματα, ότι στο συγγραφικό και ερευνητικό έργο βασίζονται βιογραφικά, καριέρες. Οπότε, αν δεν είναι αντικειμενικός ο τρόπος που καθορίζονται οι συγγραφείς, τότε όλο το αξιολογικό σύστημα της επισήμης αρχίζει και μπάζει νερά. Είναι προβληματικό. Ποιος λοιπόν πρέπει να είναι συγγραφέας ή συγγραφέας? Έτσι, μιλώντας γενικά, μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνει άτομα τα οποία μπορούν να πάρουν δημόσια υπευθυνότητα για τα θέματα διανοητικού περιεχομένου του άθρου, να μπορεί ο συγγραφέας να υπερασπιστεί τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, να μπορεί να παραδεχθεί δημοσίως κάποια πιθανά λάθη και σε περίπτωση ανακριβιών, τότε να μπορεί να δηλώσει πού υπάρχουν αυτές, την έκτασή τους και γιατί υπάρχουν. Υπάρχει μια δημοσίευση από τη Διεθνή Επιτροπή των Βιοεδρικών Περιοδικών, η οποία βάζει αυτά τα κριτήρια τα οποία τα θεωρεί απαραίτητα για να είναι κάποιος συγγραφέας. Πρώτον, να έχει συμβάλει τουλάχιστον εν μέρη στο διανοητικό περιεχόμενο. Και αυτό σημαίνει τη σύλληψη της ιδέας ή το σχεδιασμό της μελέτης και στην ανάλυση των δεδομένων και την επεξήγηση αυτών. Δεύτερον, στο γράψιμο, στην κριτική θεώρηση ή αναθεώρηση του περιεχομένου. Και τρίτον, να έχει διαβάσει όλο το κείμενο και να το έχει αποδεχτεί έτσι όπως πρόκειται να δημοσιευτεί. Το σημαντικό είναι ότι και τα τρία κριτήρια πρέπει να τηρούνται. Όχι ένα από αυτά. Και τα τρία πρέπει να τηρούνται. Πότε πρέπει να αποφασίσετε το ποιος θα είναι ο συγγραφέας? Ένα γνωστό πρόβλημα. Πάρα πολύ νωρίς. Επίσης, πρέπει να έχει προσυμφωνηθεί ποιος θα είναι αυτός που θα έλθει σε επαφή με τους εκδότες, ποιος θα κάνει τις πιθανές αναθεωρήσεις, δηλαδή να είναι καθορισμένη η ρόλη. Ποιες είναι οι υπευθυνότητες των συγγραφέων? Πρώτον, ο σωστός σχεδιασμός, η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Μετά, να προστατεύει τα δικαιώματα των ασθενών οι οποίοι μετέχουν στη μελέτη. Να έχει διαβάσει πλήρως όλες τις αναφορές. Έχουμε δει πίσω στα άρθρα, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Οι συγγραφείς πρέπει να τις έχουν διαβάσει όλες αυτές τις αναφορές. Να έχει γράψει και να έχει αναθεωρήσει το άρθρο. Η επιλογή του περιοδικού, πάρα πολύ σημαντικό, το ακούσαμε και προηγουμένως. Και η τελική ανάγνωση του άρθρου πριν να ξεκινήσει η τύπωση του άρθρου. Δηλαδή να έχουμε πλέον δει μήπως υπάρχουν τυχόν λάθη στη διάρκεια της, πριν γίνει η εκτύπωση. Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να συμμετέχουν στη συγγραφή του άρθρου, στην κριτική επιθεώρησή του και αναθεώρησή του και στην έγκριση του τελικού κειμένου. Ένας από τους συγγραφείς πρέπει να παίρνει την κύρια υπευθυνότητα. Αυτό πλέον γίνεται όλο και περισσότερο. Όλη τη συνεργασία στο σύνολό της, και αν σας φαίνεται περίεργο, αν και κάποια κομμάτια της ίσως να μην τα έχει κατανοήσει σε βάθος. Κάποιος πρέπει να είναι αυτός ο οποίος είναι ο υπεύθυνος. Όπως σε ένα μαγαζί υπάρχει ο αγρονομικός υπεύθυνος, κάποιος θα είναι ο υπεύθυνος για την εργασία. Αυτός ο συγγραφέας πρέπει να διαβεβαιώσει ότι όλοι οι συγγραφείς τηρούν τις βασικές αρχές ώστε να είναι συνσυγγραφείς και πρέπει βασικά να κάνει και μια συνοπτική γραφτή αναφορά της συμβολής του κάθε συγγραφέα στη μελέτη, στην οποία θα συμφωνήσουν όλοι και κανονικά αυτή πρέπει να μένει στο αρχείο. Δηλαδή, αν μετά από καιρό κάποτε ζητηθεί κάπου, από κάποιον, να πει ορίστε, εδώ έχουμε αυτό που συμφωνήσαμε όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη.
Τώρα το ανάποδο. Ποιοι δεν είναι συγγραφείς. Ίσως μερικά θα ανασφαλούν και λίγο σκοπτικά. Σίγουρα δεν είναι συγγραφέας αυτός που ανοίγει την πόρτα για να μπει ο ασθενής να εξεταστεί. Δεν είναι νοσηλεύτρια που παίρνει το αίμα. Ο τεχνικός που αναλύει το δείγμα αίματος. Ο διευθυντής που ζητάει από τον συνεργάτη του να γράψει το άρθρο. Ο συνάδελφος που βοηθάει απλώς να κρεμαστεί ένα πόστερ. Ο στατιστικολόγος, ο οποίος κάνει απλή ανάλυση των δεδομένων. Ο διευθυντής που υπογράφει το ερευνητικό πρωτόκολλο και εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση. Ο συνάδελφος που αναλαμβάνει τη διαδικασία αποστολής και έκδοσης του άρθρου. Όμως, πρέπει να αναφερθούν στις ευχαριστίες. Τίποτα σε ένα άρθρο δεν πρέπει να μένει έολο. Όλα πρέπει να αναφέρονται. Ευχαριστίες λοιπόν για αυτούς που κάνανε τεχνική υποστήριξη, ευχαριστίες για αυτούς που κάνανε οικονομική υποστήριξη, ευχαριστίες για αυτούς που κάνανε διανοητική υποστήριξη και πιθανώς άλλες. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σειρά των συγγραφέων. Ίσως θα ήταν πολύ απλό να πούμε αλφαβητικά. Και ίσως να βόλευε και αυτούς που ξεκινάνε το όνομά τους από Α και να ήταν άσχημο για τον καθηγητή τον κ. Χατζηχρήστου που ξεκινάει από Χ. Αυτό σπάνια γίνεται στην ιατρική. Σε κάποιες φορές, σε κάποιες άλλες επιστήμες, ίσως γίνεται. Βασικά, αυτό που τηρείται είναι ο βαθμός συμμετοχής στη μελέτη. Έτσι, ουσιαστικά, ο πρώτος συγγραφέας είναι αυτός που έχει κάνει τη συλλογή των στοιχείων, έχει την ιδέα, έχει αναλύσει τα δεδομένα, έχει γράψει το άρθρο. Τελευταίος, συνήθως, είναι ένας καθιερωμένος ερευνητής, ο οποίος λαμβάνει τη συνολική ευθύνη της μελέτης και ενδιάμεση μπαίνουν ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής στη μελέτη. Να πούμε μερικά στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα. Για τον αριθμό των συγγραφέων εννοώ. Ξέρουμε ότι ο αριθμός των συγγραφέων στα πρωτότυπα άρθρα αυξήθηκε 43% στα τελευταία 20 χρόνια. Κάτι σημαίνει αυτό. Επίσης, η αύξηση των καθιερωμένων ερευνητών, που κυρίως είναι καθηγητές και διευθυντές, είναι περισσότερη σε βάρος νεότερων ερευνητών. Οι λόγοι αυτοί που όπως χαρακτηρίζεται της απατηλής έτσι, εμφάνισης ως συγγραφέων ή αυτό που οι ξένοι το λένε ακόμα και δόλια πώληση συγγραφικότητα, έχει κάποια βάση. Έτσι, ακούσαμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από δημοσιεύσεις. Μπορεί να φτάσουμε στο σημείο δημοσίευση ή αφανισμός. Πρέπει γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθούν οι πιθανότητες για μια δημοσίευση. Έχει αυτό άμεση σχέση με την ακαδημαϊκή εξέλιξη. Μερικές φορές ξεπληρώνουμε χάρες. Από την άλλη μεριά, μπορεί να ενισχύεται η ομαδικότητα και η προώθηση συνεργασιών, που δεν είναι πάντοτε κακό. Θέλουμε να διατηρήσουμε καλές σχέσεις. Και πολλές φορές είναι ένα δώρο. Είναι το δώρο της πολυσυγγραφικότητας. Άλλα προβλήματα. Γενικά, είναι γνωστό ότι τιμητικά κάποιοι μπορούν να αναφέρονται σαν συγγραφείς και κυρίως σε άρθρα ανασκόπησης αυτή η κατάσταση είναι πιο έτσι, συνηθισμένη. Υπάρχει το φαινόμενο με τους συγγραφείς φαντάσματα. Υπάρχουν συγγραφείς λόγω ιεραρχίας και όπως είπαμε η δωρεά στην συγγραφικότητα. Η τιμητική έτσι, συγγραφικότητα είναι στο 19% έχει υπολογιστεί από μια μελέτη και η συγγραφείς φαντάσματα είναι στο ποσοστό του 11%. Συγγραφείς φαντάσματα ουσιαστικά είναι κάποιοι συγγραφείς που αυτή είναι η δουλειά τους, δεν ενδιαφέρονται καθόλου να φανεί το όνομά τους, δουλεύουν ίσως για εταιρείες και φτιάχνουν το άρθρο, αλλά δεν φαίνονται πουθενά. Κάποιες προτάσεις, όχι δικές προτάσεις, από αυτές που κυκλοφορούν, επειδή είναι αρκετά κοινό το δώρο αυτό τον να βάζουμε κάποιους έτσι σε μια μελέτη, κυρίως επικεφαλής ίσως τμήματων, αντί να αναφέρονται σαν συνσυγγραφείς, έτσι ακόμα και αν δεν έχουν κάνει το παραμικρό, τότε θα μπορούσε να ξεπεραστεί να υπάρχει μια ειδική αναφορά ότι ποια ήταν η συμμετοχή, ήταν ο επικεφαλής του τμήματος. Έχει μια σημασία και αυτό. Επίσης, θα μπορούσαν να εξαφανιστούν οι συγγραφείς φαντάσματα. Γιατί στη θέση του συγγραφείς φαντάσματος μπαίνει ένα μεγάλο όνομα, κάποιος γνωστός ερευνητής. Θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το σύστημα ολόκληρο, να μπαίνουν κανονικά οι συγγραφείς και να μπαίνει ότι αυτό το άρθρο το έχει διαβάσει και το έχει εγκρίνει και το τάδε γνωστό όνομα. Συμπερασματικά, τα τρία που είπε ο καθηγητής ο κ. Χατζηχρήστου. Πρώτον, πιστεύουμε πλέον ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτά τα διεθνή κριτήρια για το ποιος είναι ο συγγραφέας.
Τα σοβαρά περιοδικά, όλο και περισσότερο, βασίζονται σε αυτά τα στοιχεία. Να έχουμε υπόψη μας ότι η αξιοπιστία βασισμένη μόνο στα impact factors και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι το μόνο που μετράει. Έτσι, υπάρχουν ίσως πια και στοιχεία για τους συγγραφείς σε ένα άρθρο, αν πραγματικά ήσαν συγγραφείς. Και φυσικά είναι δεδομένο ότι υπάρχει ακόμα χάσμα ανάμεσα στα κριτήρια που έχουν βάλει οι εκδότες για το ποιος είναι συγγραφέας και την τρέχουσα πρακτική των ερευνητών. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός πλέον στα διεθνή κριτήρια για το ποιος είναι ο συγγραφέας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σχόλια, ερωτήσεις. Πέτρος, περιμένεις. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, το οποίο μας έχει ταλανίσει όλους στην αρχή της ακαδημαϊκής μας καριέρας όταν ήμασταν μικροί, ακαδημαϊκά εννοώ, και σαν σκυτάλι έχει περάσει στα χέρια μας και ενδεχομένως με τον τρόπο αυτό βασανίζουμε και εμείς άλλους. Γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει, μιας και μιλάμε για πρακτικά ζητήματα, να αρχίσουμε οι ίδιοι να πετάμε τα βαρύδια από το αερόστατο. Έχετε και ιστορικά πολλούς προβαλείς στην περιοχή σας. Και να λέμε πού δεν θα μπαίνουμε. Δεν έκανα τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να μπω. Σε τελευταία ανάλυση, κάποιος που είναι στη δύση της ακαδημαϊκής καριέρας, δεν τα χρειάζεται και τόσο πολύ. Επειδή λοιπόν υπάρχει πολύς κανιβαλισμός, εγώ θα αναφέρω μια εμπειρία πρόσφατη και θα την ονομαστικοποιήσω. Κάναμε κάποιες κοινές δουλειές, στις οποίες μετήχε και ο Διονύσης ο Μητρόπουλος στις συγγραφικές ομάδες. Ήταν στην πραγματικότητα κάποια expert opinion ζητήματα. Αλληλογραφήσαμε, μοιράσαμε τη δουλειά, έγραψε, είδαμε, γράψαμε, είδε, διορθώσαμε. Αυτά όλα υπάρχουν. Και έχει γίνει και κάτι ανάλογο στην ιστορία που είχε συντονίσει ο Φραγκίσκος με μια δημοσίευση που βγήκε από εκείνο το τραπέζι στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά όλα υπάρχουν. Και με το νέο νομικό πλαίσιο πλέον που μετακινούμαστε και πηγαίνουμε σε κρίσεις, μπορούμε στην πράξη να βάλουμε τον έλεγχο. Και να τσιγρίσω κάποια στιγμή, γράψατε μια εργασία και περιμένεις μέσα. Από πού αποδεικνύεται η δικαιολογημένη συμμετοχή του? Αν με ρωτήσεις, μα γιατί είναι ο Μητρόπουλος, στον Μητρόπουλο το ρωτήσει, γιατί τον περιμένεις, έλα το. Η αλληλογραφία μας όλοι, και όχι η αλληλογραφία τρεις μήνες μετά, έτσι, η αλληλογραφία τρεις μήνες πριν από τις δουλειές. Θέλω να πω ότι να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε και το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Θα κληθούμε πολλές φορές όλοι μας να πάρουμε μέρος σε διαδικασίες τέτοιες. Θέλω να πω τότε η δουλειρότητα σου και το πήρε. Έγινε κατανοητό αυτό. Συμφωνώ, ναι, απόλυτα. Να προσθέσω κάτι, Πέτρο, αν μπορώ. Θα ήθελα οι έχοντες την ευθύνη κλινικών να προστατεύσουν όμως κιόλας λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους που έχουμε την ευθύνη την ελληνική ουρολογία από συμβάματα τα οποία βιώνουμε τερατογενέσεων που είναι εις βάρος όλων των άλλων συναδέλφων που μοχθούν χρόνια τώρα και όλοι το ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα επειδή προκαλούμε με καλό τρόπο, θέλω να πω, εντάξει, εδώ είναι διάφορα ζητήματα που μπαίνουν τώρα και τα οποία είναι η αυτονομία του καθενός, η ερευνητική, η προσωπική, δηλαδή είναι πολλά πράγματα, έτσι. Ας πούμε εγώ, μιας και καλούμε να απαντήσω στην ερώτηση τώρα, γιατί μπορεί να αποτελήσει και μια ευθεία βολή αυτό, έτσι. Πάντα χαϊδεύω. Ναι. Εντάξει, εγώ βάζω και τα ωρία μου σαν άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή λέω, μισό λεπτό, ως πού. Εντάξει, η άποψη μου είναι αυτή, όχι ως πού με παίρνει, αλλά ποια είναι τα όρια και της παρεμβατικότητας και της ευπρέπειας και όλα τα. Αυτό σου κράτησε, η δική μου ιστορία είναι ολονών. Έτσι. Η δική μου ιστορία τι είναι. Και του καθενός η δική του. Τη στιγμή που καλείται, να πει, οπ, έτσι είναι το πράγμα. Αυτό ξέρω, αυτό λέω. Δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα, δεν μου χρωστάει κανείς τίποτα, αυτή είναι η αλήθεια.